Σε προηγούμενα συγκριτικά ταχύτητας, είδαμε ότι τόσο το Mi 6 όσο και το Mi Note 3 κατάφεραν να τερματίσουν πρώτα κόντρα στην μικρή και τη μεγάλη έκδοση του OnePlus 5 TAF αντίστοιχα, καθώς σε αντίθεση με το OnePlus, οι συσκευές Xiaomi κρατούσαν όλες τις εφαρμογές στη μνήμη. Στο συγκεκριμένο συγκριτικό ταχύτητας, θα δούμε ποια από τις δύο συσκευές Xiaomi είναι πιο γρήγορη, με τη διαφορά ότι το Mi 6 έχει αναβαθμιστεί σε Android 8. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σημειώσω ότι αν έχετε δει και τα προηγούμενα speed test που έχω κάνει, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι χρόνοι που φαίνονται στα χρονόμετρα των συσκευών διαφέρουν έστω και ελάχιστα με αυτούς που σημειώνω εγώ. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε γύρο σταματάω τη μέτρηση τη στιγμή που θα ανοίξει το χρονόμετρο και όχι τη στιγμή που θα πατήσω κλικ στο νέο γύρο. Όπως επίσης και γιατί στην περίπτωση που κάποια φορά καθυστερήσω να ανοίξω κάποια εφαρμογή, συνυπολογίζω αυτόν τον χρόνο. Αυτά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό ταχύτητα ανάμεσα στο Mi 6 και το Mi Note 3. Ας ξεκινήσουμε με το τεστ ταχύτητας. Ήδη από τις πρώτες εφαρμογές, το Mi 6 έχει πάρει το προβάδισμα. Μόλις τελείωσε το πρώτο γύρο το Mi 6, ενώ το Note 3 έχει μείνει αρκετά πίσω. Παρ' όλα αυτά το Mi 6 δείχνει να έχει πρόβλημα στο να κρατήσει εφαρμογές στη μνήμη, με αποτέλεσμα να πάρει τα ενία το Note 3. Και οι δύο συσκευές τερματίζουν σχεδόν ταυτόχρονα, με το Note 3 να αναδεικνύει το μεγάλο νικητής. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου τεστ μου δίνει ευκαιρία να πω σε όλους εσάς αυτό που λέω και σε όσους με ρωτάνε με αγωνία πότε θα πάρει η συσκευή τους τελευταία έκδοση του Android και αγχώνονται σχετικά με αυτό. Έχει λοιπόν αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και από τις top εταιρείες του χώρου, ότι κάποιες φορές αναβαθμίσεις, αντί να βελτιώνουν τα πράγματα, τα κάνουν χειρότερα. Κάτι τέτοιο διαπίστωσα και από το Mi 6, το οποίο πριν την αναβάθμιση Android 8 δεν είχε κανένα θέμα να κρατήσει συγκεκριμένες εφαρμογές στη μνήμη. Οπότε η συμβουλή μου σε όλους εσάς είναι να απολαύσετε τις συσκευές σας και όσο η εμπειρία χρήσης σας ικανοποιεί, μην τσικάτε για το πότε και αν θα πάρετε την τελευταία έκδοση του Android. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να αγοράσετε τις συσκευές από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Περιμένετε διαφορετικό αποτέλεσμα? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.